σημερινό make-up look είναι ένα extra glam look. Έχει αυτές τις ωραίες ψυχρές λάμψεις στα μάτια που δένουν πολύ ωραία με αυτό το βαθύ κόκκινο των χιλιών. Όμως η επιδερμίδα είναι πολύ όμορφη, πολύ φυσική, που αυτό κάνει όλη τη διαφορά και το βοηθάει να είναι φορέσιμο. Παρόλο που είναι πολύ εντυπωσιακό, η αλήθεια είναι ότι είναι φτιαγμένο με τεχνικές που είναι πάρα πολύ εύκολες και γρήγορες. Και αφαιρώντας δύο στοιχεία λάμψης από τα χείλη και από τα μάτια, είναι ένα look που μπορεί να φορεθεί πολύ άνετα και μέσα στη μέρα. Ελπίζω να σας αρέσει, να πάρετε ιδέες και θα τα πούμε στο τέλος. Έχω καθαρίσει και έχω ενυδατώσει την επιδερμίδα μου και θα ξεκινήσω με τη βάση μου. Θα ξεκινήσω με μια ενυδατική κρέμα που έχει λίγη λάμψη, τη Morning Aura της Estée Lauder με την Victoria Beckham. Εξίσου αποτελεσματική είναι και η Strobe Cream της MAC. Η Strobe Cream είναι ακόμα πιο ενυδατική. Αλλά όχι ότι και αυτή είναι άσχημη. Αλλά νομίζω ότι τη Strobe Cream δεν την αλλάζω με τίποτα. Αυτή την έβαλα γιατί θα βάλω ένα foundation που είναι σε stick, οπότε θέλω να έχει από κάτω έτσι ένα ενυδατικό πέπλο προστασίας, επειδή η επιδερμίδα μου είναι ξηρή. Το αγαπημένο foundation που θα χρησιμοποιήσω είναι το Ultra HD της Makeup Forever, το stick, το Y225. Και το απλώνω με το σφουγγαράκι το Real Techniques, που και αυτό είναι βρεγμένο, οπότε θα μου δώσει λίγη ακόμα ενυδάτωση. Υπεραγαπημένο foundation, γρήγορο και αποτελεσματικό. Απλώνεται στο δευτερόλεπτο, έχει πολύ καλή κάλυψη. Απλώνεται πολύ ωραία και με πινέλο και με το σφουγγαράκι. Δεν υπάρχει κάτι που να μην είναι καλό σε αυτό το foundation. Πολύ ωραίο. Ειδικά αν έχετε ξηρή επιδερμίδα και θέλετε να δοκιμάσετε ένα foundation σε stick, είναι ωραία επιλογή. Για να το δούμε και λίγο πιο κοντά. Δεν θέλω να βάλω πάρα πολύ γιατί το φτιάχνω θεωρητικά και για μέσα στη μέρα. Όχι μόνο, αλλά και για μέσα στη μέρα, οπότε θέλω να είναι τόσο όσο. Τώρα θα συνεχίσω με το concealer μου. Θα χρησιμοποιήσω την παλέτα της MAC, την Pro Conceal & Correct, τη Light, που έχει διάφορες αποχρώσεις από κρεμμόδι, concealers και correctors. Θα πάρω πρώτα αυτό, που είναι λίγο πιο ροζ, για να κάνω το correcting. Θα βάλω εδώ. Θα προσπαθήσω να το απλώσω αρχικά με το χέρι μου για να το ζεστάνω λίγο, γιατί παρά είναι συμπυκνωμένο, θέλει δηλαδή λίγη ζεστασιά για να ενσωματωθεί. Τώρα που θα βάλω το concealer μου από πάνω, θα καλυφθεί ακόμα πιο καλά. Για concealer θα χρησιμοποιήσω το Instant Age Rewind της Maybelline, το Neutralizer. Είναι λίγο πιο ενυδατικό. Το απλώνω και αυτό πάνω από εκεί που έβαλα το corrector μου. Και εδώ. Θέλουμε να εξαλείψουμε τις σκιές που υπάρχουν εδώ και από την άλλη μεριά και εδώ. Και ό,τι άλλο είναι θα το δούμε στην πορεία και θα το διορθώσουμε αν χρειαστεί. Και τώρα πάλι με το σφουγγαράκι μου θα περάσω λίγο τα σημεία στα οποία έβαλα το concealer, έτσι απαλά, για να φύγει το προϊόν που χρειάζεται να φύγει. Για να μείνει το προϊόν που χρειάζεται να μείνει. Και αφού βάλαμε τη βάση μας, μπορούμε να αρχίσουμε πάλι να δίνουμε τις διαστάσεις στο πρόσωπό μας, να μην είναι flat. Θα ξεκινήσω με το highlighter μου. Θα πάρω ένα καινούριο προϊόν, το glow stick της Chanel, το Sculpting. Είναι αυτό. Θα το τοποθετήσω εδώ. Είναι πραγματικά διακριτικό, τύπου ανεπαίσθητο. Βάλουμε και λίγο ακόμα εδώ. Πολύ ωραίο, πολύ ωραία σύσταση. Από ό,τι καταλαβαίνω είναι ένα highlighter που έχει φτιαχτεί για πιο όρημες επιδερμίδες ή για γυναίκες που δεν θέλουν να φοράνε πολύ έντονα highlighters. Σε βοηθάει να λάμπεις χωρίς να φαίνεται ότι έχεις βάλει κάτι πάνω. Είναι σαν να βγαίνει από μέσα σου. Που είναι το ζητούμενο. Θα συνεχίσω τώρα με άλλο ένα καινούριο προϊόν που δεν το έχω δοκιμάσει, που είναι επίσης σε κρεμμόδι υφή. Είναι αυτό το ρούζ της Lancôme, το 201, το Bright Red. Είναι ένα κατακόκκινο ρούζ, αλλά είπαμε, με το make-up δεν τρομάζουμε.
Είναι αυτό. Πιο κόκκινο δηλαδή δεν έχεις. Είναι σαν κραγιόν. Θα το δοκιμάσουμε. Θα βάλω πάρα πολύ λίγο για αρχή, σαν έτσι ένας πρώτος τόνος χρώματος. Θα το τοποθετήσω με το πινέλο της Smashbox, το Angled Powder. Επειδή δεν το έχω ξαναδοκιμάσει, πάλι θα βάλω λίγο στο χέρι μου, εδώ. Αλλά δεν θα το βάλω κατευθείαν στο πρόσωπό μου. Θα το βάλω λίγο εδώ, δίπλα από το concealer μου, να το απλώσω. Θα το χτίσω σιγά σιγά. Έτσι. Και θα απλώσω γρήγορα γρήγορα. Απλώνεται πάρα πολύ ωραία. Είναι πολύ λεπτόρευστο. Πολύ ωραίο προϊόν. Χαίρομαι που το δοκιμάζω. Δεν νομίζω ότι έχω ξαναβάλει κάτι τόσο λεπτόρευτο στην επιδερμίδα μου, σε stick. Κλασικά τη διόρθωση εδώ. Το κατέβασα λίγο χαμηλά. Πριν στεγνώσει και δεν φεύγει. Θα συνεχίσω με τα μάτια μου για να απορροφηθεί εντωμεταξύ ότι είναι από την επιδερμίδα. Επειδή δεν θα χρησιμοποιήσω σκιές, γιατί θα κάνω ένα μάτι που να είναι αρκετά ουδέτερο, παρόλο που θα είναι glam, θα χρησιμοποιήσω το Master Sculpt της Maybelline, που έχει και το bronzer και το highlighter, και θα βάλω ένα μικρό συνδυασμό και από τα δύο. Με το πινελάκι μου το 286 της MAC, θα πάρω τη μεριά του bronzer και θα βάλω αρχικά εδώ. Τοποθετώ και σβήνω συγχρόνως. Και εδώ λίγο ακόμα. Έχει ένταση και βάθος το χρώμα του. Δεν είναι τόσο ανοιχτό χρώμα όσο φαίνεται. Είναι ωραίο και ζεστό. Και με το 228 της MAC το ίδιο προϊόν από κάτω. Και ενώνω και λίγο. Εδώ. Και εδώ λίγο για να ενωθεί με το πάνω και σβήνω με το πινελάκι μου χωρίς να βάλω περισσότερο με όσο είχε από πριν και από κάτω. Ωραία, τίποτα. Πολύ απλά, πολύ γρήγορα και χωρίς πολύ κόπο. Το κινητό βλέφαρο δεν έχω βάλει ακόμα τίποτα γιατί θα πάρω πάλι λίγο από το highlighter μου, το αρχικό και βάζω εδώ. Το πατάω λίγο και από την άλλη πλευρά. Το βάζω κυρίως σαν βάση και όχι για να αφήσω αυτό. Το αφήνω να στεγνώσει λιγάκι. Και με την άλλη πλευρά του πινέλου μου θα πάρω το highlighter στη γωνία μέσα και λίγο πιο μέσα. Αυτό έχει μία απόχρωση έτσι λίγο ροδακινή. Είναι ωραίο highlighter. Απλά είναι λίγο πιο χοντροκομμένο. Αλλά είναι ωραίο σε απόχρωση. Τώρα θα πάρω το Teddy της MAC. Επίσης γρήγορα γρήγορα και χωρίς πολύ κόπο. Και με το ίδιο μου πινέλο θα σβήσω. Και τραβάω έτσι λίγο τη γωνία, χωρίς μεγάλη ακρίβεια, σχετικά χαλαρά. Και το ίδιο και από εδώ. Και σβήνω. Και στο τελείωμα έτσι κάνω ένα μικρό φλικ. Το σβήνω έτσι λίγο προς τα έξω. Περνάω λίγο και εδώ, όσο πιο κοντά στις βλεφαρίδες. Γίνεται. Είναι πολύ ωραίο το Teddy, γιατί έχει και μια λάμψη πολύ γλυκιά. Και λίγο εδώ. Και θα πάρω πάλι λίγο από το highlighter με το δάχτυλό μου και θα το βάλω εδώ. Θα σβήσω λίγο. Τώρα θα πάρω το MAC, το NC15NW20. Θα βάλω λίγο από κάτω να φωτίσει. Surat Releve Eyelash Curler. Τη Lancôme τη Monsieur Big τη μάσκαρα τη μαύρη.
Είναι ωραία αυτή η μάσκαρα, ακόμα και για πρωί. Μπορείς να τη βάλεις με τέτοιο τρόπο που να μην δείχνει πάρα πολύ βαριά, αν θες να έχεις έτσι λίγο όγκο και ένταση στις βλεφαρίδες. Αλλά εντάξει, για βράδυ είναι ακόμα πιο κατάλληλη. Αλλά και τις διαχωρίζει ωραία, τις βλεφαρίδες. Και όγκο δίνει, είναι ωραία. Και από κάτω. Πάντα τα πάμε καλά με τη Monsieur Big. Να το πω αυτό. Τώρα θα κάνω τα φρύδια μου. Θα πάρω το Precision Brow Pencil της NYX, το Ash Brown. Θα βάλω λίγο στην άκρη. Πολύ λίγο. Αυτό έχει έτσι μία καφέ απόχρωση, καφέ γκρι. Ψυχρή δηλαδή καφέ απόχρωση. Αλλά νομίζω ότι και σε αυτό θα ήθελα έναν τόνο λίγο πιο ψυχρό. Για να πω την αλήθεια. Δεν θέλω να τα βαρύνω τα φρύδια καθόλου, επειδή θα κάνω κόκκινα χείλη. Δεν θέλω να φαίνεται πάρα πολύ φτιαγμένο. Elizabeth Arden 8 Hour Cream. Για να βγάλω λίγο από το foundation που έχω στα χείλη μου. Και να είναι υδατώσω συγχρόνως. Για lip liner θα πάρω το Dervish της MAC. Πολύ κοντά στο φυσικό χρώμα των χείλιών μου. Δεν το ανοιχνεύεις και εύκολα. Ωραίο για να κάνεις το περίγραμμα. Έτσι λίγο να το τραβάς χωρίς να φαίνεται. Είναι ωραίο nude, ωραίο rose nude. Τώρα το πολύ ωραίο σημείο του μακιγιάζ που θα κάνει όλη τη διαφορά, γιατί προς το παρόν όλο είναι πολύ φυσικό ό,τι έχουμε κάνει και πολύ ουδέτερο. Θα χρησιμοποιήσω το της Smashbox, το Always On, το Liquid, το Lipstick. Το Crimson Chrome είναι ένα ωραίο κόκκινο μεταλλικό κραγιόν, εξαιρετικό, πολύ ωραίο χρώμα. Οπότε τώρα που έχω βάλει και το νου το μολύβι από κάτω, μπορώ να κλέψω και λίγο, να βάλω δηλαδή και το κραγιόν μου πάνω στο μολύβι. Οπότε μεγαλώνει το περίγραμμα. Είναι αυτό το φυσικό μπότοξ που κάνουμε με το μακιγιάζ. Τώρα που μπήκε το κραγιόν μπορώ να δω αν θέλω λίγο ρούζ ακόμα. Οπότε παίρνω ξανά το ρούζ μου, το αρχικό, το βάζω στο χέρι μου και πολύ προσεκτικά από το πινέλο μου, εδώ. Δεν έχω βάλει μπρόνζερ. Ας το καλό. Δεν έχω βάλει μπρόνζερ, θα βάλω. Εννοείται. Είναι δυνατόν. Και μπρόνζερ φυσικά θα πάρω το μπρόνζερ της Maybelline και το Real Techniques, το Multitask Brush. Εδώ, αυτό, να ζεστάνω λίγο την επιδερμίδα μου. Όχι ότι δεν έχει θερμότητα με τόσο κόκκινο που έχω στα μάγουλα. Αλλά εντάξει, δεν είναι το ίδιο. Βάλω και εδώ λίγο, σβήνω, ό,τι είναι. Με το δάχτυλό μου θα πάρω λίγο από το highlighter και θα βάλω εδώ και θα σβήσω με το πλάι του πινέλου μου που είναι καθαρό. Και επειδή θέλω να δώσω έξτρα λάμψη, αν είναι για βράδυ δηλαδή, αν το κρατήσω για πρωί, θα το κρατήσω έτσι, ή με ένα κραγιόν ματ κόκκινο. Αλλά επειδή θέλω να δώσω και τη λάμψη, την έξτρα, θα πάρω την Illusion d'Ombre της Chanel, την λευκή, τη Phantasm, που έχει ένα ωραίο έτσι λευκό ασημένιο glitter, και θα βάλω λίγη. Έτσι διάσπαρτη. Ή μία οποιαδήποτε σκιά που έχετε που έχει λευκό γκλίτερ. Τέλεια. Συμπληρώσω και λίγο highlighter εδώ, γιατί δεν έχω αρκετή λάμψη. Έτσι. Τώρα μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι τελείωσε το look. Αυτό είναι το make-up look. Είναι ένα ωραίο και sexy
make-up look για μια περίσταση πιο ιδιαίτερη, για μια γιορτή, για ένα πάρτι. Αν δεν σας αρέσουν πολύ, δεν νιώθετε πολύ άνετα με πολύ έντονες λάμψεις, μπορείτε να επιλέξετε μια λιγότερο λαμπερή σκιά για τα μάτια ή να βάλετε ένα κραγιόν που να είναι matte. Και αυτό είναι επίσης ένα πολύ ωραίο look. Ελπίζω να σας άρεσε, να πήρατε έμπνευση να κάνετε κι εσείς κάτι αντίστοιχο με τα δικά σας προϊόντα και τις αποχρώσεις που ταιριάζουν στη δική σας επιδερμίδα. Θα χαρώ πολύ να σας δω στο επόμενο βιντεάκι μου. Μέχρι τότε, bye! Πριν απορροφηθεί για... πριν να... πώς να το πω, μωρέ παιδί μου, που είναι επίθεση... Γιατί? Τι κάνω, Χριστέ μου, σήμερα? Πώς λέγεται? Τι έκανα πάλι? Τι έκανα, έβαλα πάρα πολύ? Γι' αυτό υπάρχουν οι κομμωτές στον κόσμο. Και είναι πολύ ωραίο, πολύ εντυπωσιακό. Με τρώει. Ναι, μωρέ, είναι ένα πολύ ωραίο look.